Ω, δύσκολο. Ωραίο καλάθι. Λοιπόν, είμαι στο Basketball Erdom, στη Θέρμη Θεσσαλονίκης και δεν είμαι μόνος μου. Είμαι μαζί με τον Σταύρο Σχίζα, τον αρχηγό του Άρη στην Α1 στο μπάσκετ. Πολύ καλά τα λες, αλλά ο φίλος μας εδώ, Δημήτρης, άργησε να έρθει στην προπόνηση και επειδή άργησε θα πρέπει να ξεκινήσουμε τρέχοντας. Ωραία, ξεκινά αυτό το βίντεο. Ναι. Δεν μου λες πόσους γύρους. 10 λεπτά άργησες, οπότε θα κάνουμε 10 γήπεδα, θα τα κάνουμε μαζί. Δεν άργησες 10 λεπτά. 10 λεπτά άργησες. 6! Θα τρέξει κι άλλο, θα συνεχίσουμε, θα τρέξουμε κι άλλο. Λοιπόν, ένα δωράκι για σένα. Τι είναι αυτό? Είναι τα περικάρπια μου. Ω, τέλος, ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτό δεν το δίνω, το δίνω πιο πολύ. Θα το φορέσω τώρα αμέσως, θα το φορέσω αμέσως. Μήπως μειωθούν οι γύροι, όχι τίποτα, γι' αυτό το... Αλλιώς δεν έχει δώρο. Σούπερ, ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, θα τρέξουμε τώρα. Λιγότερους γύρους. Άντε, ένα λιγότερο. Ένα λιγότερο. Και μετά θα ξεκινήσουμε να κάνουμε κάποιες τριπλίτσες, κάποια μπασιματάκια να δούμε σε τι επίπεδο βρισκόμαστε και μετά θα μπούμε στα λίγο πιο δύσκολα. Λίγο όμως, λίγο, όχι πολύ. Ωραία. Στην ουσία θα δείτε μια ατομική προπόνηση με το Σταύρο και στο τέλος, μείνετε μέχρι το τέλος γιατί μπορεί να παίξουμε και ένας εναντίον ενός. Θα το σκεφτώ άμα θέλω να τον. Δεν θέλω. Είναι και αρχηγός του Άρη, κατάλαβες. Μη φανεί κάπως. Αλλά μετά όμως θα πάμε και για παρκούρ, οπότε θα το φτιάξουμε. Πάμε. Φύγαμε. Με ρωτούσε κατά τη διάρκεια του τρεξίματος πόσες μπάλες είναι εδώ, πόσες καρέκλες έχει πίσω στη γωνία και έπρεπε να το θυμάμαι, μου έκανε εντύπωση. Καλό. Λοιπόν, θα πηγαίνουμε τώρα μέχρι το κέντρο και ξαναγυρνάμε πίσω. Ωραία. Ωραία. Ξεκινάμε με τα δύναμα χέρι, απλές τρίπλες. Πάμε γρήγορα, η μπάλα χαμηλά με το κάτω, στο γόνο της. Πάμε τώρα και πίσω την πλάτη. Μέχρι τώρα καλά. Κουράστηκα λίγο, αλλά σε νορμάλ βαθμό, εντάξει. Πόσα χρόνια πριν στον Άρη. Με να ρωτάς. Ναι. Μετά που να ξέρεις. Ο κόσμος. Ο κόσμος πρέπει να το. Δύο χρόνια. Ο κόσμος. Δύο χρόνια στον Άρη. Πόσα χρόνια παίζω μπάσκετ. Δεν θα βρω να ξέρεις. Ξέρω. Πόσα. Περίμενε στο βίντεο, είπες 4-5 χρόνια. Ε, βέβαια. Λέγε. Δύο χρόνια παίζω μπάσκετ. Άρα είπες ψέματα στο βίντεο. Πού είπατε έτσι. Ένα εδώ χθες. Αποκλείεται. Μπήκα να δω πώς παίζεις. Εντάξει, μπορεί να κάνω εγώ λάθος. Ναι, μπορεί να είπα άλλος 4-5. Ένα fun fact για τον Σταύρο. Αρχικά έκανε YouTube βίντεο και YouTube κανάλι. Το οποίο έχει πάει τάπα, έτσι. 40k έχει φτάσει. Καλά, όταν θα δουν αυτό το βίντεο θα έχει φτάσει πολύ παραπάνω. Πρώτο βίντεο 0 subscribers, 40k. Πολύ δυνατό. Να μπείτε να το δείτε, τσεκάρετε το προφίλ του και εδώ και κάτω στην περιγραφή. Τρίπλα στα βουτήκα, το πόδι έξω το πλάτι. Αυτά που κάνει τώρα είναι πολύ δύσκολα. Κάνει μεγάλη εντύπωση που τα κάνει με τόσο μεγάλη άνεση. Τώρα θα κάνουμε το ίδιο και θα βάλουμε και μία ενδιάμεση τρίπλα. Δηλαδή, πάλι ξεκινάς με μία τρίπλα. Κάνεις σταυρωτή, τρίπλα πάλι, κάτω τα πόδια, τρίπλα πάλι, πίσω από την πλάτη. Τρίπλα, σταυρωτή, τρίπλα, κάτω τα πόδια, τρίπλα, πίσω από την πλάτη. Λοιπόν, διάλειμμα, πήγαινε πιο νερό, ξεκουράσου και θα μπούμε στα σουτάκια σιγά σιγά. Πάρε ένα διαλυματάκι. Διάλειμμα. Αυτό ήταν το ζέσταμα, παιδιά, πάμε. Πες μου λίγο πώς έκανες αυτό. Τρίπλα, κάτω από τα πόδια, πίσω από την μπάλα, πίσω από τα πόδια σου. Για δείξτε μου. Λέει, κάνεις μία εδώ, μία εδώ, μία εδώ, μία εδώ, μία εδώ, μία εδώ. Καλησπέρα. Ναι. Αυτό και κάτω. Πολύ ξεκουραστήκαμε. Στο πάρκουρ έτσι κάνουμε, ξεκουράζονται φουλ. Τελείωσε το διάλειμμα. Πάμε τώρα να κάνουμε μία από τις αγαπημένες μας ασκήσεις. Την κάνω κάθε μέρα πριν την προπόνηση. Φτάσεις εδώ, κοντά στην μπασκέτα. Θα κάνεις τρίπλα με το αριστερό χέρι και με το δεξί θα προσπαθείς να σουτάρεις να βάλεις καλάθι. Ο σκοπός ποιος είναι. Θες να βάλεις τρία, αλλά θέλω να τα βάλεις καθαρά. Δηλαδή, χωρίς η μπάλα να κουμπάει τη στεφάνη. Αυτό μετράει. Άμα η μπάλα βρει τη στεφάνη, δεν θα μετράει. Ωραία. Πάμε, δηλαδή αυτό δεν μετρούσε. Δεν μου λες, δεν το κάνουμε να βαράω σκέτο έτσι χωρίς την μπάλα γιατί ούτε έτσι δεν θα μπαίνει. Σκέτο μπορείς. Και πάμε, πάλι καλά. Να το! Παραλίγο. Να το. Έλα, το έχεις. Θα βάλεις τρία από εκεί, τρία από εδώ και τρία από αυτή τη μεριά. Πρώτο. Πάμε στο επόμενο. Μπράβο, έλα καθαρό. Άμα βάλεις πέντε που βρίσκει την μπάλα στη στεφάνη, μετράει για ένα. Μπράβο, τέλειο, ένα. Μέσα είναι. Μπράβο. Τρία. Πάμε στο επόμενο. Δεν μετράει. Σου φύγει μπάλα, μ' αρέσει. Μπάλα. Σωστός. Respect. Μπράβο. Μπράβο. Πολύ καλά. Πάει αυτό. Δώσε.
Good job, πάμε να πάρουμε δύο βολές. Θέλω λίγο στο σούτ σου, σε παρατηρούσα πριν που έρχνες. Η τεχνική σου είναι καλή, απλά πρέπει το χέρι σου να ανέβει λίγο πιο ψηλά. Και θες να σουτάρεις πάνω από το κεφάλι ψηλά, γιατί όταν θα έρθει ένας αμυντικός, σε μαρκάρει εδώ, θυμάσαι το ανοιχτό που σούταρα πάνω από τον ψηλό. Ναι, ναι. Του λέγα σήκω στα χέρια. Αυτό ακριβώς. Την μπάλα ψηλά για να φύγει από πάνω. Γιατί άμα σουτάρεις από εδώ κάτω, δεν θα μπορείς ποτέ να σουτάρεις με κάποιον εδώ. Καταλάβεις. Ναι, ναι, σωστά. Πολύ καλύτερο. Είναι πολύ καλύτερο. Σούπερ. Ωραία, πάρε μια ανάσα. Πάμε τώρα να κάνουμε σουτάκια mid-range, περιφερειά. Okay. Πάμε, θα ξεκινήσεις από εδώ. Κάτσε σου χωρίς τρίπλα, χωρίς τίποτα. Σου πασάρω εγώ την μπάλα. Κάνεις από εδώ, σουτάρεις. Βάλεις 5 εύστοχα. Βάλεις 5, 5, 5, 5, 5, συνολικά 25 σου. Εντάξει, πήγαμε. Ωραία, ένα, τέλεια. Καλύτερο, πολύ καλύτερο. 5, μπράβο. Τώρα, μια μικρή παρατήρηση από εκεί. Όταν πιάνεις την μπάλα, θέλω εκεί που θα την πιάσεις, από εκεί να τη σουτάρεις. Δηλαδή, άμα την πιάσεις από εδώ, θέλω να τη σηκώσεις και να τη σουτάρεις. Μην την πιάσεις και την κατεβάσεις. Θα είναι δύσκολο αυτό. Όπου την πιάσεις, σκέψου προς τα πάνω. Εντάξει. Nice. Μπράβο. Nice. Μπράβο. Μπράβο. Όπου βλέπω MVP του χρόνου στο μπασκετάκι. Μπομπούνα. Πάμε. Ούτε. Δεν πειράζει. Nice. Τελευταία θέση. Πάρτε. Nice. Ναι ρε μάνα. Όταν ρε, λες μπράβο, πόδια. Ρε, ρε το χτελείς πολύ καλά. Τι εννοείς πόδια όταν λες πόδια. Να δίνεις λίγο παραπάνω με τα πόδια σου. Δηλαδή σουτάρεις και το άλμα σου είναι πολύ μικρό. Δηλαδή είναι όλο με τα χέρια. Σουτάρεις με τα χέρια. Που είναι πολύ λίγο. Όταν κουραστείς θα είναι πολύ δύσκολο να σουτάρεις μόνο με τα χέρια. Να δώσεις και από τα πόδια. Να σηκωθείς ψηλά και να την αμολύσεις. Πάντως έχω να πω ότι ακούς τις πληροφορίες, κάτι που είναι πολύ σημαντικό σε όλα τα αθλήματα. Σου είπα δύο πράγματα, το διόρθωσες, το εκτέλεσες μετά μέχρι το τέλος. Σου είπα, μην την κατεβάζεις, δεν την κατεβάζεις. Πολλοί τους το λες, μην την κατεβάζεις, όπ, την κατεβάζουν. That's good, that's good. Πάμε να βάλεις δύο βολίτσες, έλα. Πάμε. Nice. Μπράβο, Μίτσο. Πάμε τρίποτα, ναι. Πάμε. Από πού θες να ξεκινήσεις, θα κάνουμε πάλι το δύο πράγματα, να βάλεις 5 εύστοχα. Πάμε από εκεί, ωραία. 5 εύστοχα, αύριο. 5 εύστοχα. Τι καλά, ρε, τι είναι μετά, μετά τη μία το βράδυ. Είναι 5 εύστοχα, ρε. Ναι, ρε. Here we go. Οπ. Α, δε, ούτε εδώ πρέπει να κατεβάσω. Το ίδιο θέλω να κάνεις και δεν με νοιάζει να μας πάρει όλη μέρα. Άμα φύγεις από εδώ σήμερα και έχεις μάθει ότι την πιάνω και σηκώνω και σουτάρω, έχουμε κερδίσει. Airball όλα, ρε, να ξέρεις. Πάμε. Πάνω. Μπράβο. Αυτός είσαι. Μπήκε, ρε, με τη μία. He's on έτσι. Fire. He can't miss. Όλη μέρα έτσι θα βαράω, να ξέρεις, από εδώ και πέρα. Από εκεί, που είσαι. Πάμε. Τσιτσινγκ. Ωχ. Ας το σε μίγο. Μέσα. Ποιος ήταν αυτό, τέταρτο ή πέμπτο. Ναι, πάμε Μιτσάρα. You got this. Μέσα. Παρέα της έκρηξης στη ρεπούστη. Ω, και με κίνησε, θα κάνουμε μετά. Nice. Ω, παρκούρ. Ναι. Λοιπόν, Πέτσα, εδώ θα τη βιάσει, από εδώ βαράς. Δεν την κατεβάζει και με. Κατευθείαν. Αυτό κάνουμε τόση ώρα. Έχω πεθάνει, να ξέρει. Νιώθω άχρηστο εντελώ. Πάμε. Την κατέβασε, κλέβει. Καλή προπόνηση, ρε. Καλή προπόνηση, λέω. Έχω πεθάνει εγώ. Πάμε να δουλέψουμε λίγο καταστάσει ένα εναντίον ενό. Οπότε την επόμενη φορά που θα πάει να παίξει με YouTuber, ξέρω εγώ. Γενικά δε το ένα εναντίον ενό. Με προκαλούν συνέχεια, ρε. Δεν ξέρω γιατί υπάρχει αυτό το. Πάμε να τα κερδίζουμε όλα τώρα. Καταστάσει ένα εναντίον ενό, γενικά και στα ανοιχτά. Ξεκινά από την κορυφή πάντα. Ναι. Ένα αμυντικό είναι εδώ. Για αυτή εδώ η εικόνα, θέλω να φανταστεί ότι είναι τα πόδια του αντιπάλου. Ναι. Ωραία, σου πετάει την μπάλα. Ωραία. Τώρα έχουμε εγώ στη θέση σου. Θέλω να κοιτάζει λίγο τι θα κάνουμε. Ωραία. Και μετά θα μπει εσύ. Ωραία. Η πρώτη κίνηση ποια είναι. Θα κάνουμε το cross step να πάμε δεξιά, εκεί που είσαι καλός. Και θα κάνουμε ένα jab, ότι θα πάμε αριστερά, ώστε η άμυνα να τσιμπήσει λίγο, να κάνει μια μικρή κίνηση. Σταυρωτό βήμα,
και θέλω να πας για καλάθι, να κάνεις μπάσιμο, αλλά να περάσεις μέσα από τους κόνους. Δεν θέλω να βγεις έξω από τους κόνους. Οκ. Καταλάβεις. Θα έχεις μεγάλο πλεονέκτημα. Σος. Καλό. Άκου τώρα, αυτό είναι πολύ σημαντικό. The game of shoulders, έτσι λέγεται. Το παιχνίδι των ώμων. Ωραία. Όποιο όμως είναι χαμηλότερα, έχει το πλεονέκτημα. Δηλαδή, εσύ κάνεις αυτό εδώ και θες να περάσεις. Εγώ, άμα είμαι εδώ, όμως μου, άμα είναι πιο κάτω τον δικό σου ώμο, άμα πας εκεί, εγώ πρέπει να πάω πιο κάτω. Όποιος είναι πιο κάτω, έχει το πλεονέκτημα. Κατάλαβες. Okay. Οπότε θέλω να κάνεις από εδώ, θα κάνεις έτσι. Οπ, θα μπεις μέσα και θα πας να βάλεις καλάθι. Κάτσε να το ξανακάνουμε αυτό να καρφώσεις. Οπότε θέλω να κάνεις τζαπ και να πας στο καλάθι. Ωραία. Με την πρώτη το κάναμε, μην νομίζετε. Ίσα, ίσα. Μπαπ, μία, δύο, τρία. Μπράβο, καλάθι. Τέλεια. Του δίνω την μπάλα και ξεκινάμε. Μπράβο. Ας την μπάλα. Πήγε, πήγαινε πίσω. Πάμε. Καμήλωσε τον ώμο σου. Αριστερό μπάσιμο, πας με το αριστερό χέρι. Σκέψου ότι την τρίπλα που θα κάνεις, πατάς ένα αριστερό, δεξί και πας για μπάσιμο. Ωραία. Ένα, δύο, μπράβο. Αυτός. Ένα. Ας την μπάλα, ας την μπάλα. Πάμε, πούλα το λίγο, πούλα το ότι πας από εδώ. Τέλειο. Μπράβο. Ένα, δύο. Πολύ ωραίος. Μπράβο. Μπράβο. Ωραίος. Τώρα κάνουμε direct. Τώρα. Σε περίπτωση που κάνουμε jab και η άμυνα δεν τζιμπήσει, δεν κουνηθεί, σημαίνει το πλεονέκτημα μας, είναι από τη μεριά που κάναμε το jab. Άρα το direct πώς είναι, παπ, τρίπλα κατευθείαν από εδώ. Κατάλαβες, από εκεί που έκανες αυτό και γύρναγες, τώρα κάνεις αυτό, βλέπεις ότι δεν τζιμπάει και φεύγεις. Παπ, παπ, πάλι δύο τρίπλες και πάμε να βάλουμε καλάθι. Μπράβο. Ωραία, έτσι, βάλτε την μπάλα κάτω πιο γρήγορα. Μπράβο. Πολύ καλό. Δεν τζιμπάει, πάμε. Αριστερό, δεξί, καλάθι. Μπράβο. Μπράβο, Δημήτρη. Μπράβο. Αυτό είναι σωστό. Αυτό ήταν λάθος. Πάμε πίσω. Direct, φεύγεις. Ένα, δύο. Μπράβο, Μίτσο. Μπράβο. Αυτό είσαι. Έξτρα τρίπλα. Μπράβο. Δεν πειράζει. Κακό. Δεν πειράζει. Πάμε. Δύο βολίτσες και πάμε για νερό μετά. Μπράβο. Ωραίος. Πάμε. Άλλη μία. Αγόρι μου. Και καθαρό κιόλας. Πάμε. Best try. Μέσα είναι. Πάμε. Best try. Γι' αυτό έχεις άλλα δύο λεπτά διάλειμμα. Σειρά. Αλλά εγώ θα το βάλω από εδώ τώρα έτσι για να το γουστάρουμε. Όχι, φίλε. Πολύ καλά πήγε. Πολύ καλά πήγε. Για λίγο. Η άμυνα είναι εκεί. Πάμε να κάνουμε cross και η άμυνα μας προλαβαίνει. Δηλαδή μας παίρνει το direct, μας παίρνει και το cross, φρενάρεις. Φρενάρει και άμυνα και φεύγουμε από εδώ. Σου δίνει την μπάλα. Ωραία. Κάνει τζα, cross οπ, και πας μετά στο καλάθι. Ωραία. Και εδώ δεν με ενδιαφέρει το βηματισμό σου. Εντάξει. Όπως θες βάλω το καλάθι. Θέλω απλά να βάλεις καλάθι. Ναι, ναι. Σου ξέφυγε λίγο εδώ, φίλε. Κάτσε, ρε, χειρότερα το κάνεις. Τι έφερες, νερά έφερες. Όχι, ρε, λάκα. Ψάρωσε. Εκεί, ωραία. Είμαι εδώ. Οπ, μπράβο. Ψηλά το κεφάλι. Έλα, ρε, και το αριστερό μπάσιμο. Μπράβο, ωραίος. Μπράβο, ρε, αυτό είναι. Αυτό είναι. Μπράβο, πολύ καλά το πουλήσεις. Τέλεια. Λοιπόν, κάναμε τις τρεις ασκήσεις. Μαζεύουμε τους κόνους. Βολές. Όχι. Ναι, ναι, πάντα το πίστευα. Nice. Τώρα, θα παίξουμε μονό, αλλά δεν θα είναι ακριβώς μονό. Εσύ θα παίζεις επίθεση μόνο. Ωραία. Θέλω να διαβάζεις τι θα κάνει άμυνα. Τέλεια. Κατάλαβες. Θα κάνεις μία από τις τρεις κινήσεις. Θα κάνεις jab. Θα δεις, άμα τσιμπάω, θα πας cross. Άμα σε προλάβω και στο cross, κάνεις αυτό που κάναμε τώρα το τελευταίο. Ωραία, ωραία, ωραία. Κατάλαβες. Μπράβο. Ωραίος. Μπράβο. Μπράβο. Ωραίος. Βάλ την μπάλα κάτω πιο γρήγορα. Μπράβο. Τέλειο διάβασμα. Ω, δύσκολο. Ωραίο καλάθι. Αυτό δεν του το έμαθα εγώ. Κάπου αλλού το βρήκε. Ωραία, είστε σίγουρα. Πάμε. Όσο βλέπω ότι τα βάζει άνετα, θα ανεβάζω λίγο το επίπεδο. Πάμε, έλα, θα σε παίξω κανονικά τώρα. Κάνω δυστυχώς. Έλα. Μέσα είναι! Πού μου φύγει το βγάλει. Πάμε. Όπα. Μπράβο. Όχι, ρε, που το έχει αυτό. Πάμε τώρα που είσαι κουρασμένο. Να βάλουμε ένα στοίχημα. Άμα βάλει καλάθι, τι σου γροστάω. Θα πρέπει να παίξουμε και κανονικά. Μέσα. Πάμε. Θα παίξουμε κανονικά. Πάμε, έχω μπάλα. Όχι, εσύ έχεις. Φύγαμε. Έχεις και μπάλα, άντε πάρε. Έχω και μπάλα. Όχι, όχι, θα στάρω μια μπάλα. Και για να είναι δίκιο, θα στάρουμε από το κέντρο. Αυτό ήταν για μπίδε μπί, φαντάζομαι. Αυτό, εντάξει. Για μπίδε μπί δεν ήταν. Ναι, ναι. Γι' αυτό σου την έδωσα εγώ. Για ήταν λίγο τυχερό αυτό. Πάμε, έχεις μπάλα, έχεις μπάλα. Ναι. Όχι, ναι. Τι κανόνες έχουμε. Όσες τρίπλες θες. Και rebound. Όχι rebound. Μία επίθεση. Okay, όσες τρίπλες θες.
Μ' αρέσεις. Τι κάτω αυτό. Το επιχείρησες. Έπρεπε να το βάλεις αυτό. Αυτό δεν το περίμενα. Το βάζω σε κάποιους, ρε. Δεν θα σου φτάρεις. Με ταμπλό! Και καθαρό. Με το δίνω για την προσπάθεια, μπράβο. Μ' αναγκάζει να προσπαθήσω τώρα, καταλάβεις. That's good. Άντε, επιτέλους. Όχι, ρε μαλάκα. Καλό. Καθαρό κλέψιμο. Καλό, ωραίο, καλά. Δύο όλα. Όλα μπαίνει, ρε μαλάκα. Ένα time, ένα time. This was a bad idea. Όχι. Όχι. Τι time. Εγώ νεκρός είμαι. Πάμε. Καλό ήταν. Τρία και δύο, πέντε. One for the game. Full, full, all. One for the game. Game time! Αλλά ίσως... Κι άλλο, μέχρι τα 11, μέχρι τα 11. Θέλω να κουραστώ. Είσαι τρελός, ρε. Δεν υπάρχει τέτοιο. Θέλω να κουραστώ εγώ. Είμαι διαλυμένος. Θέλω έξτρα τέτοιο. Εσείς είναι ολέ, αντέχετε. Άντε, πάμε. Κάτι καλό θες να κάνεις τώρα, εσύ να γράψεις. Let's go. Α, θέλω. 10. Ωχ, θέλω. That was a terrible decision. Ήθελα να κάνω περισσότερες επιθετικές. Πέθανα. Βέβαια. Εννοείται. Parkour, baby! Parkour! Τέλος. Λοιπόν, κάντε like αν σας άρεσε το βίντεο, comment από κάτω μας πείτε τη γνώμη σας, subscribe στο κανάλι του Σταύρου, στο δικό μου φαντάζομαι θα έχετε. Έχει πάει τάπα ήδη από 0 subscribers, είναι ήδη στους 500, αυτή τη στιγμή μπορεί να έχει παραπάνω. Σίγουρα. Φτάστε τον 2-3-4.000, γιατί ανεβάζει, είναι πολύ καλό το περιεχόμενο που ανεβάζει. Και τα λέμε σε ένα επόμενο βίντεο. Κάτω στην παραλία με YouTubers.